Ελπίδες για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας γεννώνται τις τελευταίες ώρες και ενώ εντείνεται η πίεση της Μόσχας στο Κίεβο. Αργά το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε δυνατή έκρηξη στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ υπήρξαν αναφορές για σφοδρές μάχες. Επιπρόσθετα, το πρωί της Τετάρτης, 12ωροφο κτίριο κατοικιών χτυπήθηκε από οβίδες στην περιοχή Σεβτσεκίμφσκι στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας στις συνομιλίες με το Κίεβο λέει ότι οι πλευρές συζητούν ένα πιθανό συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία θα έχει στο μέλλον ένα μικρότερο στρατό υποκαθεστώς ουδετερότητας. Συζητείται μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που συνδέονται με το μέγεθος του στρατού της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Η Ουκρανία προτείνει μια αυστριακή ή σουηδική εκδοχή ενός ουδέτερου κράτους, αλλά ενός κράτους που έχει το δικό του στρατό και ναυτικό. Την πρόταση αυτή την επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Παραλληλισμό μεταξύ του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα στην Ουκρανία και των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και της επίθεσης της Ιαπωνικής αεροπορίας κατά της Αμερικανικής βάσης στο Pearl Harbor το 1941, έκανε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας ενώπιον του Κογκρέσου, ζητώντας από το Αμερικανικό Νομοθετικό Σώμα να θυμηθεί το φρικτό πρωινό της 7ης Δεκεμβρίου του 1941, ενώ κάλεσε για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια για την προστασία του Ουκρανικού εναέριου χώρου και για περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης όλων των Αμερικανικών επιχειρήσεων, επισημένοντας ότι η Ρωσία έχει μετατρέψει τον ουρανό της Ουκρανίας σε πηγή θανάτου για χιλιάδες ανθρώπους. Στην περιοχή Μπερντιάνσκ διανυκτέρευσε το βράδυ της Τρίτης ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης, ο οποίος άφησε πίσω του τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία και αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα δυτικά για να μπει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είμαστε ταλαιπωρημένοι, η πόλη εκενώνεται, η Μαριούπολη. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα από εκεί. Σχεδόν ισοπεδωθεί, ας πούμε, και υπάρχει μεγάλη ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή. Τι να πω, ήταν το άσχημο ήταν ότι δεν είχε υποδομές η πόλη. Δηλαδή μέσα σε 24 ώρες χάθηκαν τα πάντα, που δυσχέραν έτσι πάρα πολύ το έργο μας, την αποστολή που είχαμε να κάνουμε εκεί. Μιλώντας στην τηλεόραση του Όπεν, ο Έλληνας πρόξενος ανέφερε πως δεν είναι καλά τα πράγματα και ότι η Μαριούπολη έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ενώ τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να εκενωθεί μαζικά η πόλη. Πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, πάρα πολύ επικίνδυνες. Γιατί δυστυχώς και θα φανεί αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή δεν χτυπήθηκαν μόνο στρατιωτικοί στόχοι, χτυπήθηκαν πολλά πράγματα και αυτό θα έχει επιπτώσεις. Πάρα πολλές υποδομές και στόχοι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πόλεμη κατάσταση. Καμία μα καμία σχέση. Στο μεταξύ, νέο ηχητικό ντοκουμέντο δημοσιεύθηκε από τους γιατρούς χωρίς σύνορα στη Μαριούπολη και συγκλονίζει. There is no drinking water and any medication for more than one week, maybe even 10 days without drinking water and medication. Also for today there is no place where we can find food or even technical water. People have to search for different sources of water from the ground. We saw people who died because of lack of medication. And there are a lot of such people inside Mariupol and many people who were killed and injured. And they are just lying on the ground